Ευχαριστώ όλους τους συμπατριώτες μου στη Ροδόπη που για ακόμη μια φορά με στήριξαν με την ψήφο τους. Αυτές οι εκλογές ήταν δύσκολες, όμως νομίζω ότι με αυτό το αποτέλεσμα ανοίξαμε νέους δρόμους στη Ροδόπη και στη Θράκη, είπε ο Ιλχάν Αχμέτ κατά την άφιξή του στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης μετά την κατοχήρωση του εκλογικού αποτελέσματος. Από τη Δευτέρα το πρωί δουλεύουμε για τη Θράκη για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, δήλωσε ο επανεκλεγής βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τονίζοντας ότι η ευθύνη ανήκει πλέον στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπατριώτες μου εδώ στη Ροδόπη που για ακόμη μια φορά με στήριξαν με τη ψήφο τους. Αυτές οι εκλογές ήταν δύσκολες, όπως ήταν δύσκολες και οι προηγούμενες εκλογές. Όμως νομίζω απόψε και με αυτό το αποτέλεσμα και με την ψήφισή μου και από τους χριστιανούς αλλά και από τους μειονοτικούς συμπολίτες μου ανοίξαμε νέους δρόμους στη Ροδόπη και στη Θράκη. Ανοίξαμε δρόμους δημοκρατίας, ανοίξαμε δρόμους ότι το παν είναι να μπορέσεις να είσαι βουλευτής ολόκληρου του νομού. Μπορεί να δικαιώθηκα προσωπικά εγώ στον αγώνα που έδωσα, αλλά νομίζω αυτή η δικαίωση ανήκει και όλους στους Ροδοπίτες και στους Ροδοπαίους. Ανήκει σε όλους, γιατί όλοι μαζί δώσαμε αυτόν τον αγώνα της δημοκρατίας. Και θέλω να γνωρίζουν το εξής, ότι αυτή η επιτυχία μας και αυτή η ψήφη δεν θα τους χρησιμοποιήσω για προσωπικό όφελος, πολιτικό όφελος, αλλά θα τα χρησιμοποιήσω όπως χρησιμοποιούσε και άλλοτε αυτή την εξουσία υπέρ του λαού, υπέρ των Ροδοπητών και Ροδοπαίων, υπέρ της ανάπτυξης. Από Δευτέρα το πρωί σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε για τη Θράκη για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ήμουν ο μοναδικός βουλευτής στη μειονότητα που δέχθηκα όλη τη λάσπη και τον πόλεμο εδώ και 2 χρόνια. Απειλήθηκα και πρώτος κατήγγειλα παρεμβάσεις συγκεκριμένου διπλωμάτη στην περιοχή από τον Μουράτο Μέρογλου, πρόσθεσε ο Ιλχάν Αχμέτ, ενώ αναφέρθηκε και στον Φερχάτ Οζγκούρ. Ήμουν ο μοναδικός βουλευτής στη μειονότητα που δέχθηκα όλη τη λάσπη και όλο το πόλεμο εδώ και 2 χρόνια για αυτό το θέμα. Είμαι αυτός που απειλήθηκε, είμαι αυτός που πρώτος κατήγγειλα παρεμβάσεις συγκεκριμένου διπλωμάτη στην περιοχή. Από ποιους απειληθήκατε? Από το τουρκικό, τον πρόξενο της, Τούρκο πρόξενο της Κομωτινής, συγκεκριμένο τον κύριο Μουράτο Μέρογλου. Εγώ δεν κατηγόρησα ολόκληρο το προξενείο. Υπάρχουν σοβαροί διπλωμάτες στη Τουρκία. Είμαι υπέρ της ελληνοτουρκικής φιλίας. Όμως ένας συγκεκριμένος διπλωμάτης, ο προηγούμενος, είχε μια απαράδεκτη και προκλητική συμπεριφορά εναντί μου, η οποία βέβαια καταγγέλθηκε από μένα με θάρρος, η οποία βέβαια επειδή είχα αυτό το θάρρος να το καταγγείλω, διότι για να προστατέψω την ίδια τη Θράκη και τις διμερείς ελληνοτουρκικές σχέσεις, δέχτηκα έναν ανελίωτο πόλεμο, ανελίωτο, προκειμένου πολιτικά να με εξεφανίσω. Απρόκλητα και χωρίς λόγο. Όμως αυτά τώρα έχουν τελειώσει. Ο κύριος Φεράτ, εγώ περιμένω σαν Ιλχάν, αλλά περιμένω νομίζω και χιλιάδες μειονοτικοί συμπολίτες μου, τον οποίο τον ψήφισαν και τον εμπιστεύτηκαν, να μιλήσει, να απαντήσει για όλα αυτά. Σήμερα είναι βουλευτής. Εκλέκτηκε για δεύτερη φορά. Η Βουλή δεν είναι ο βουλευτής, το αξίωμα του βουλευτή, να κρυβόμαστε και να σιωπούμε. Περιμένω και εγώ, όπως και οι συμπολίτες μου, να ακούσουμε τι έχει να πει για όλα αυτά, τι έγινε και πώς έγινε, προκειμένου να ενημερωθεί και η κοινή γνώμη και η Ελλάδα και η Ελληνική Βουλή για το τι μέλη γένεστε. Αυτή είναι μια σοβαρή πολιτική που αναμένουμε όλοι.